Κυριακή 15 Μαΐου όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που γράφτηκαν πριν το συνέδριό μας ψηφίζουν για την ανάδειξη του ανώτατου οργάνου του κόμματος, της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και όλοι όσοι γραφτούν μέχρι εκεί τη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορούν να ψηφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα για τη θέση του Προέδρου του κόμματός μας. Ο πολιτικός μας στόχος είναι να κάνουμε τη 15η Μάη ορόσημο της πολιτικής αλλαγής στη χώρα. Και όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριό μας, αυτή την Κυριακή θέλουμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Το πρώτο βήμα θα είναι η μαζική συμμετοχή όλου του αριστερού προοδευτικού και δημοκρατικού κόσμου στην επανεκλογή του Αλέξη Τσίπρα στην ηγεσία του κόμματος, και γι' αυτό έχουμε βάλει ως στόχο η συμμετοχή να είναι τόσο μεγάλη ώστε να σταλεί ένα σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπαίνει στη μάχη για τη νέα πολιτική αλλαγή στη χώρα πιο δυνατός, πιο όριμος, πιο έτοιμος και πιο ενωμένος από ποτέ. Και το δεύτερο καθοριστικό βήμα αυτής της νέας αρχής θα γίνει τη μέρα που το καθεστώς Μητσοτάκη θα ορίσει τις επόμενες εθνικές εκλογές και θα είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο σχηματισμός της προοδευτικής κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και συμμέτοχες σε αυτή την προσπάθεια όσες άλλες πολιτικές δυνάμεις θα σταθούν στο ύψος των καιρών και θα υπηρετήσουν με τη στάση τους τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Άρα λοιπόν να πούμε λίγο και τα πρακτικά. Ναι. Ότι σε 11 εκλογικά τμήματα στη Λέσβο, σε 2 στη Λίμνο και σε μια σειρά τμήματων στοιχείο τη Σάμο και την Ικαρία. Ναι. Όσοι γράφτηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ πριν το συνέδριό του ψηφίζουν για Κεντρική Επιτροπή. Το Βόρειο Αιγαίο εκλέγει 4 μέλη στη νέα Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, 2 άντρες και 2 γυναίκες, γιατί είμαστε το πρώτο κόμμα που θέσπισε την ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων. Και όσοι φίλοι, υποστηρικτές, άνθρωποι από αυτό τον κόσμο που την τελευταία δεκαετία στηρίζει με πείσμα το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, θέλουν να ψηφίσουν για την εκλογή Προέδρου, τη δεύτερη κάλπη δηλαδή, μπορούν μέχρι και εκείνη τη μέρα με την ταυτότητά τους να πάνε σε κάποιο από τα εκλογικά τμήματά μας στο Βόρειο Αιγαίο, να γραφτούν μέλη και να ψηφίσουν επί τόπου για Πρόεδρο. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα, αυτό έχει διευκρινιστεί τώρα τελευταία, γιατί υπήρχε η εντύπωση ότι μόνο όσοι ήταν εγγεγραμμένοι, αυτοί μόνο ψηφίζουν για νομαρχιακή επιτροπή. Η εγγεγραμμένη πρώτης Κυριακής. Η εγγεγραμμένη μέχρι 13 Μαρτίου, ναι, που ήταν το όριο εγγραφής για το συνέδριο, για συμμετοχή στο συνέδριό μας, ναι, ψηφίζουν για Κεντρική Επιτροπή, ναι, ναι, και Πρόεδρο. Ναι. Όσοι θα γραφτούν μέχρι και την Κυριακή ψηφίζουν για Πρόεδρο. Εχθές πραγματοποιήσατε και τα εγγένεια του γραφείου σας στην Καλονή, στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Κάνατε ουσιαστικά ένα άνοιγμα προς τα εκεί. Ακούστε, κυρία Σπυρδάκη. Γιατί πριν πολλά χρόνια είχαμε γραφεία τοπικών οργανώσεων στα χωριά, που βεβαίως, έτσι, κυρίως μετά την εποχή των μνημονίων, ίσως και λίγο νωρίτερα, έκλεισαν τα περισσότερα από όλα, ναι, τα κόμματα. Ξερώθηκαν, δεν έμεινε τίποτα από τα γραφεία πολλών κομμάτων στα χωριά. Δεν είναι μόνο η εποχή των μνημονίων, είναι ότι έχουμε περάσει και σε μια εποχή που είναι δύσκολο για κάποιον να ενταχθεί σε ένα πολιτικό κόμμα. Είναι πολύ πιο διστακτικός ο κόσμος από ό,τι το παρελθόν. Θα σας πω όμως για χθες. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για πρώτη φορά στην πορεία του αποκτά γραφεία στην Καλονή σημαίνει για μας πολλά. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι αποκτούμε ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο συνάντησης στην έδρα, στην πρωτεύουσα του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που αν θέλετε έχει μια συμβολική σημασία, γιατί το Δήμο Δυτικής Λέσβου τον δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, σπάζοντας τον ενιαίο Δήμο Λέσβου. Δεύτερον, έχει μια ιδιαίτερη αξία για μας, ναι, γιατί είναι ένα αποτύπωμα της δουλειάς που έχουμε κάνει για το άνοιγμα και τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δηλαδή,
λίγο πριν τις εκλογές του 19 και μετά ξεκινήσαμε μια διαδικασία ανοίγματος του κόμματος με την εκστρατεία για τη διεύρυνσή του, και αυτή η εκστρατεία έχει φέρει καρπού στο νησί. Η οργάνωσή μας στη Λέσβο έχει υπερδιπλασιαστεί και αυτό είναι μια πολύ καλή αρχή που μας επιτρέπει πια ως ένα κόμμα πιο μαζικό που θέλει να μαζικοποιηθεί ακόμη περισσότερο, να έχουμε τον κόσμο, τα χέρια, τα μυαλά, τις διαθεσιμότητες για να διατηρούμε δεύτερα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την Μυτιλήνη τώρα και στην Καλονία, και φιλοδοξούμε αυτός ο χώρος συνάντησης που έλεγα πιο πριν, ναι, να αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλο τον προοδευτικό κόσμο, όχι μόνο της Καλονής, αλλά και ευρύτερα της Δυτικής Λέσβου, ναι, που θα βρει εκεί πληροφοριακό υλικό, θα βρει εμάς τους ίδιους, μιας και φιλοδοξώ τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, αντί για το γραφείο μας στη Μυτιλήνη, να κάνουμε συναντήσεις με φορείς και πολίτες στα γραφεία μας στην Καλονή, να συζητήσει μαζί μας για τις θέσεις μας αλλά και για τα προβλήματά του, και να το κάνουμε έτσι ένα πόλο έλξης για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Δυτική Λέσβο. Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο στα πιο πολιτικά. Υπάρχει, όπως εσείς ανακοινώνετε και ο πρόεδρος σας, ο Αλέξης Τσίπρας, σε όλους τους τόνους, υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια από όλο τον κόσμο, η οποία δεν καταγράφεται όμως ως αυξητική δύναμη στις δημοσκοπήσεις για το κόμμα σας, κύριε Μπουρνού. Κυρία Σπυρδάκη, επειδή η ενασχόλησή μου πέραν της πολιτικής είναι η πολιτική επικοινωνία, ναι, είναι η επικοινωνία και τα ΜΜΕ, και άρα τουλάχιστον όσον αφορά τις σπουδές μου είμαι ικανός να διαβάζω δημοσκοπήσεις, ναι, θα κάνω το εξής σχόλιο. Οι πραγματικές δημοσκοπήσεις αυτές τις μέρες φαίνονται από τις περιοδίες του Αλέξη Τσίπρα σε όλη την Ελλάδα, φαίνονται όμως και σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή να σας πω, εγώ έχω σε ένα πεδίο σφιγμομέτρησης τις περιοδίες που κάνουμε κατά καιρού στην αγορά της Μυτιλήνης ή στην αγορά της Μύρινας όταν επισκέπτομαι τη Λίμνο στο νομό μας. Ναι. Η κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με το 2018, 2019, 2020. Ο κόσμος πλέον μιλάει ανοιχτά, θαρετά, λέει το πρόβλημά του. Το βασικό του πρόβλημα είναι ότι δεν βγαίνει ο μήνας, πολύ απλά. Ναι. Γιατί πια οι λογαριασμοί, ξεκινώντας από την ενέργεια, αλλά και όλα τα αγαθά που έχουν πάρει προς τα πάνω λόγω του ενεργειακού κόστους, δεν επιτρέπουν ούτε στα νοικοκυριά, ούτε στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιβιώσουν. Τα πράγματα είναι τόσο δραματικά. Επιστρέψαμε σε μια εικόνα που την βλέπαμε στην ελληνική κοινωνία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά της στην περίοδο του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου, στην περίοδο του μαύρου σκοταδιού. Αυτή τη στιγμή, αν δεν υπάρχουν σοβαρά μέτρα ανάταξης, που δεν φαίνεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη διατεθειμένη να τα πάρει, γιατί προστατεύει τα καρτέλ της ενέργειας, δεν πρόκειται να επιβιώσουν οι άνθρωποι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν θα μπορέσουν να βγάλουν το μήνα. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι μας λένε, τα λεφτά τελειώνουν στις 9, στις 10, στις 12 του μήνα. Γιατί πρέπει να πληρώσουν λογαριασμούς οι οποίοι είναι λογαριασμοί σκροκέρδειας όσον αφορά το ρεύμα. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποφεύγει ακόμη και σήμερα να βάλει πλαφόν στις τιμές της ενέργειας, ανακοινώνοντας μέτρα πολλά από τα οποία είχε εξαγγείλει ο ίδιος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πέρσι το Σεπτέμβριο και δεν πήρε ποτέ. Θυμίζω ότι στη ΔΕΘ πέρσι ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι θα πάρουμε μέτρα που θα απορροφήσουν το 80% των αυξήσεων στην ενέργεια. Είδατε εσείς κάτι τέτοιο? Και τώρα έρχεται και ξαναανακοινώνει μέτρα, χωρίς όμως ουσιαστικά να βάζει πλαφόν στους ολιγάρχες παραγωγούς ενέργειας, ξοδεύοντας δημόσιο χρήμα για μία ανακούφιση που μόνο επικοινωνιακά θα είναι 600 ευρώ. Και αυτό θα το δει ο κόσμος λογαριασμούς. Πρώτον, είναι λεφτά, είναι επιδότηση που αφορά μόνο την κυρία κατοικία και όχι τη δευτερεύουσα εξοχική.
Εδώ υπάρχουν χιλιάδες συνταξιούχοι που κατοικούν Φερρυππίν στην Αθήνα, αλλά περνάνε 3, 4 και 6 μήνες στον τόπο της τους, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου για παράδειγμα. Αυτό το σπίτι που έχουν στο χωριό τους ή στα νησιά μας δεν πρόκειται να δεχτεί κάποια ελάφρυνση από το κράτος. Ναι. Και δεύτερον είναι αυτό που σας έλεγα. Παγώνει, θεωρητικά τουλάχιστον θα παγώσει προσωρινά για ένα χρόνο η ρήτρα αναπροσαρμογής. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης δεν βάζει πλαφόν στην τιμή της ενέργειας. Όπως έκανε η προοδευτική κυβέρνηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Την τελευταία σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Μητσοτάκης παρέμεινε σιωπηλός. Έτσι όμως τα πράγματα δεν βγαίνουν. Και άρα εμείς τι λέμε. Εμείς λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση και σε αυτό το τομέα πέτυχε παταγωδώς να στηρίξει την κοινωνική πλειοψηφία. Και γι' αυτό ζητάμε εκλογές. Γιατί είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη που μας ξαναγυρίζει στην εποχή των μαζικών λουκέτων. Το βλέπουμε και στην πόλη της Μυτιλήνης. Την εστίαση, για παράδειγμα. Και γι' αυτό πρέπει να φύγει, πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης και στήριξης νοικοκυριών μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορέσει η κοινωνία και η οικονομία να σταθεί στα πόδια της σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη διεθνή κρίση. Ναι. Αλλιώς θα έχουμε δραματικές εικόνες, κυρία Σπυριδάκη. Τώρα, εδώ είχαμε και κάποιες παρεμβάσεις από τους φίλους ακροατές. Μας ρωτάνε ποιες είναι δικές παρεμβάσεις για το θέμα της αύξησης στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ακούστε, είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις, τόσο στο παρελθόν στη Βουλή και παρεμβάσεις, όσο και σήμερα. Και τις επόμενες μέρες θα έχουμε και άλλες παρεμβάσεις για το ζήτημα. Εδώ είναι μια γνωστή ιστορία που ξεκινά από την παθογένεια της ανεξέλεγκτης ακτοπλοϊκής αγοράς. Δηλαδή ο κόσμος κρέμεται, γιατί άκουγα πριν τον ανταποκριτή σας από τη ΣΑΜΟ, από τον οποίο κράτησα δύο πράγματα. Το πρώτο που είπε είναι ότι ο κόσμος κρέμεται επί της ουσίας από το αν η τάδε εταιρεία, ναι, και θα είναι στη δική της προαίρεση να παρέχει εκπτώσεις. Ναι. Δεν υπάρχει καμία δημόσια παρέμβαση για ρύθμιση της ακτοπλοϊκής αγοράς. Κάναμε ερώτηση στη Βουλή για να πάρω και τα τουριστικά αναπτυξιακά για να ενταχθεί η Λέσβος στο δρομολόγιο Σμύρνη Θεσσαλονίκη που έχει ανακοινωθεί από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας. Η απάντηση του κυρίου Πλακετάκη ήταν, αν θέλετε, επί της ουσίας, αν θέλετε πείστε την πλειοκτήτρια εταιρεία να το κάνει. Κάναμε ερωτήσεις προηγούμενους μήνες για το ακτοπλοϊκό πρόβλημα της Λίμνου και πέρσι, που είχε και κινητοποιήσεις, η απάντηση του κυρίου Πλακετάκη ήταν, μα εγώ δεν έχω πλοία, πρέπει να πιστεί ο πλειοκτήτης. Ναι, αλλά το κράτος δεν είναι παρατηρητής, δεν είναι δημοσιογράφος να καταγράφει γεγονότα. Το κράτος είναι εκεί για να ρυθμίζει την εύρυθμη λειτουργία όχι μόνο των θεσμών, αλλά και της καθημερινότητας. Όταν δεν μπορεί να γίνει μια δημόσια παρέμβαση, να πιεστούν οι εταιρείες, να ρίξουν τα εισιτήρια, τότε ποιος είναι ο ρόλος ύπαρξης μιας κυβέρνησης. Αλλά είπαμε, εδώ είναι θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων, κυρία Σπυριδάκη. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που έχει ως απόλυτη προτεραιότητά της την εξυπηρέτηση ολιγαρχικών συμφερόντων και δεν την ενδιαφέρει το πώς θα προχωρήσει η κοινωνική πλειοψηφία. Στη Λίμνο που ήμουν τις προηγούμενες μέρες συναντήθηκα με τους εξαίρετους φοιτητές του Φοιτητικού Συλλόγου εκεί, του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. Το πρώτο θέμα που μου έδειξαν τα παιδιά είναι το μεταφορικό κόστος. Και την ίδια ώρα που τα μεταφορικά κόστη πάνε στο Θεό, να θυμίσω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επί της ουσίας έχει ακυρώσει το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο είναι μια ανακούφιση για τις κατηγορίες που το δικαιούνται. Μην πληρώνοντας. Μία εμβληματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την νησιωτικότητα και για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στα νησιά, να, την ακυρώνει κάθε μέρα στην πράξη η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Πληρώνει με καθυστέρηση. Γιατί, επειδή ναι, πληρώνει με τόσες καθυστερήσεις και τόσο τμηματικά που επί της ουσίας ακυρώνει τη μεταρρύθμιση. Απαξιώνει τόσο πολύ τις δημόσιες πολιτικές προστασίας των ανθρώπων. Και αυτό σας λέω φαίνεται και από την αδυναμία της, γραφικά
από την έλλειψη προθυμίας της να παρέμβει κάπως με κάποιο τρόπο στην ακτοπλοϊκή αγορά. Ύστερα λέμε ότι, ναι, θέλουμε, ότι θέλουμε τουρισμό στο Βόρειο Αιγαίο. Πώς θα έχουμε ελληνικό τουρισμό? Είναι μια κουβέντα που την επαναλαμβάνουμε σε κάθε τουριστική σεζόν. Ναι. Όταν είναι τόσο απαγορευτικό το κόστος για να έρθει μια οικογένεια Φερρυππίν στα νησιά μας. Πού πιστεύετε ότι θα οδηγήσει αυτό, κράτησα αυτό που είπατε ότι η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς να στηρίξει την κοινωνική πλειοψηφία. Ναι, σας είπα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη καμώνει, η Νέα Δημοκρατία καμώνεται περί δημοσκοπήσεων. Ας βάλει κάλπη την άλλη Κυριακή, αν θεωρεί ότι είναι πια τόσο μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Εμείς αυτό λέμε. Εμείς προτάσουμε το εθνικό συμφέρον, όχι τι λένε δημοσκόποι. Αυτή τη στιγμή το συμφέρον για την κοινωνική πλειοψηφία είναι να γίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα εκλογές για να απαλλαγεί η χώρα με την ψήφο του λαού από αυτή την καταστροφική κυβέρνηση. Σας είπα, το πώς κυβερνά μία κυβέρνηση εξαρτάται από το ποια είναι η πολιτική της προτεραιότητα. Και εδώ έχουμε μία κυβέρνηση που ακόμη και στην πανδημία έβαλε ως προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Και τώρα σε μια σειρά από προβλήματα με την καινούργια ενεργειακή κρίση εξυπηρετεί το καρτέλ της ενέργειας, έχει αυτό ως προτεραιότητα. Τα ακτοπλοϊκά πάνε τιμές στο Θεό και σου λέει εγώ δεν μπορώ να κάνω οποιαδήποτε παρέμβαση. Άρα είναι λοιπόν μια κυβέρνηση που σε κάθε κρίσιμο ζήτημα αποδεικνύει την πρόσδεσή της σε λίγα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, αδιαφορώντας για τους ανθρώπους που εμείς ορίζουμε ως κοινωνική πλειοψηφία. Για τα λαϊκά στρώματα, για τους μικρομεσαίους, για την νεολαία, για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τι θα κάνουν αυτές οι κοινωνικές τάξεις? Τους χάιδεψε τα αυτιά η Νέα Δημοκρατία το 19 για να βγει η κυβέρνηση και σήμερα τους λέει μπατακτίδες, θα θυμίζω, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται πολιτικές προς όφελος όλων αυτών των κοινωνικών ομάδων και τάξεων για να σηκώσει ξανά κεφάλι η κοινωνία. Αν δεν υπάρχει κοινωνία που να μπορεί να ζει και να επιχειρεί με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, δεν μπορούμε ποτέ να μιλήσουμε για πραγματική οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι την Κυριακή έχετε εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και από το πρωί στις 8 μέχρι στις 8 το βράδυ για την εκλογή τόσο Προέδρου αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής, που είστε και υποψήφιος βέβαια εσείς. Ναι, είμαι υποψήφιος στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να ψηφιστώ και από τους τρεις νομούς, από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, Λέσβου, Βουχίου και Σάμου. Ναι. Και από εκεί και πέρα εγώ να επαναλάβω ότι το προσκλητήριό μας αφορά όλο τον αριστερό, προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο να το πάρει απόφαση, να πάρει την ταυτότητά του μαζί και να έρθει μέχρι και την Κυριακή, τη μέρα της ψηφοφορίας, σε κάποια από τα εκλογικά μας τμήματα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, να γραφτεί μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ψηφίσει τον Αλέξη Τσίπρα για πρόεδρο, για να στείλει το μήνυμα της επερχόμενης πολιτικής αλλαγής. Και να σημειώσω και κάτι τελευταίο, γιατί άκουγα, σας είπα πριν, τον αντιπολιτές από τη Σάμο με ικανοποίηση. Ξέρετε, είναι ένα αίσθημα δικαίωσης να ακούμε και από τη Σάμο, όπως είδαμε και στη Λέσβο, ότι με την αφορμή του Μπαϊραμιού άρχισε μια μεγάλη κίνηση Τούρκων επισκεπτών από τα απέναντι παράλια. Ναι. Ξέρετε, όταν έκανα το Μάιο του 2021 την πρώτη ερώτηση στη Βουλή για το άνοιγμα των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, μερικοί αδιαφόρησαν πλήρως. Δεν κατάλαβε η κυβέρνηση πόσο τραγικό ήταν αυτό για το τουριστικό εισόδημα των νησιών μας, το ότι στα χρόνια της πανδημίας, ενώ οι αεροπορικές πτήσεις για την Τουρκία ήταν ανοιχτές, ενώ άνοιξε από ένα σημείο και πέρα και η οδική σύνδεση από τον Εύρο, κρατούσαν κλειστές τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών μας με τα τουρκικά παράλια. Εκεί να σας πω, στην αρχή ένιωσα μόνος όταν ξεκινήσαμε τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, γιατί η κυβέρνηση φαινόταν να μην καταλαβαίνει. Μετά από δύο κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και άπειρες επαφές με τα αρμόδια υπουργεία, είναι δικαίωση να βλέπουμε σήμερα που επιτέλους ξανά άνοιξαν τα ακτοπλοϊκά, μόνο το τριήμερο του Μπαϊραμιού να έχουμε στη Λέσβο 2.000 Τούρκους επισκέπτες και να ακούω πριν από λίγο τον ανταποκριτή από τη Σάμο να δίνει μια θετική εικόνα και για εκεί.
Και από ό,τι γνωρίζω, η ίδια θετική εικόνα υπάρχει και στοιχείο. Ναι. Και αυτό δείχνει ότι ακόμη και όταν είσαι αντιπολίτευση και όχι κυβέρνηση, όταν παρεμβαίνεις για ουσιαστικά ζητήματα με συστηματικό τρόπο, με επιμονή και μαχητικά, μπορείς να πετύχεις νίκες προς όφελος της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή ξανά έχουμε τουριστικό εισόδημα από την Τουρκία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.